Το προσψήφιση νομοσχέδιο στον κύριο Όγκο του αφορά την ενσωμάτωση μιας ακόμα ευρωπαϊκής οδηγίας και φέρει ομολογουμένως ένα φανταχτερό τίτλο περί αντιμετώπισης και καταπολέμησης της απάτης και της πλαστογραφίας μέσω πληρωμής πλην μετρητών. Δηλαδή αφορά τις συναλλαγές με ηλεκτρονικά ψηφιακά μέσα, κάρτες κλπ. Και έρχεται να προσθεθεί στις πλήστες ως οδηγίες επί οδηγιών που εμπλουτίζουν τις ποινικές διατάξεις προκειμένου να προσαρμοστούν υποτίθεται στα πιο σύγχρονα φαινόμενα εγκληματικότητας, απάτης, διαφθοράς, υπαρκτά φαινόμενα που όμως πολύ σύντομα και αυτά τα νέα μέτρα, οι νέες διατάξεις αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Αποκαλυπτικός όμως είναι ο σκοπός των ρυθμίσεων αυτός όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου. Ο σκοπός λοιπόν δεν περιγράφεται η προστασία ενός κόσμου που πέφτει θύμα τέτοιων περιπτώσεων απάτης, που χάνουν για παράδειγμα τις λιγοστές καταθέσεις που έχουν με τις γνωστές περιπτώσεις phishing κλπ, για τις οποίες ποτέ και καμιά τράπεζα δεν αναλαμβάνει την παραμικρή ευθύνη για να αποκαταστήσει τη ζημιά στα κενά ασφάλειας που είχε το σύστημά της. Δεν έχει αυτό λοιπόν το σκοπό το άρθρο 1, αλλά τι... την ανεμπόδιστη ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και τη διευκόλυνση της διάδοσης της καινοτομίας στον τομέα των τεχνολογιών ή ψηφιακών πληρωμών. Δηλαδή, αυτό που είναι η έγνοια σας είναι να διαφυλάξετε την αξιοπιστία του συστήματος. Δηλαδή, αυτού του συστήματος που έχει για θεό του το κυνήγι του κέρδους και που τελικά κουβαλάει μαζί του αυτά τα φαινόμενα. Με νομοσχέδια λοιπόν σαν το σημερινό, κυνηγάται δίθεν τα παράνομα πεδία πλουτισμού, βαφτίζοντας έτσι όμως νόμιμες τις τεράστιες περιουσίες και τα υπερκέρδη των μεγάλων εταιριών που χτίζονται από την νόμιμη κλοπή και εκμετάλλευση των εργαζομένων. Από αυτά που τελικά μάλλον κινδυνεύουν περισσότερο οι καταθέσεις τους. Προσπαθείτε να θωρακίσετε το σύστημά σας και το ιερό δικαίωμα στη μεγάλη διοκτησία και κερδοφορία, θέτοντας δήθεν κανόνες fair play σε ένα παιχνίδι όμως που γνωρίζετε πολύ καλά ότι ούτε κανόνες έχει, ούτε διστάζει να διαπράξει ακόμα και το πιο στιγνό έγκλημα μπροστά στην προσπάθεια αύξησης των κερδών του. Έτσι, όσα νομοσχέδια και αν ψηφίσετε με ανάλογους φανταχτερούς τίτλους, το πολύ πολύ να πιάσετε τη μαρίδα των παρανόμων ή στην καλύτερη περίπτωση να τσακώσετε κανένα μεγαλοσχήμωνα, για παράδειγμα δημοσιογράφο, αλλά πάντα μετά θάνατον, γιατί εν ζωή έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί τα μέσα που εσείς βαφτίζετε νόμιμα για να αυγατίζει ανενόχλητος νόμιμα και παράνομα τα κέρδη του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η σπουδή που δείχνεται στο άρθρο 24 για να διασφαλιστούν πλήρως και με εξαντλητική λεπτομέρεια τα δικαιώματα των νομικών προσώπων σε περίπτωση που θυγούν τα συμφέροντά τους. Σε αντίθεση με την περίπτωση των φυσικών προσώπων που αρκείστε στη γνωστοποίηση προς αυτούς των αρμόδιων να χειριστούν τη διεκδίκηση της αποκατάστασής τους φορέα. Ακόμα δεν θεωρούμε αθώα τη διάταξη του άρθρου 13, η οποία εισάγει νέο άρθρο στον ποινικό κώδικα με τίτλο «Φθορά ψηφιακών δεδομένων». Η τόσο γενική διατύπωσή της για τη διατύπωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος, όποιος χωρίς δικαίωμα διαγράφει, καταστρέφει, αλλοιώνει, αποκρύπτει ψηφιακά δεδομένα ενός συστήματος πληροφοριών, καθεστά ανέφικτη τη χρήση τους κλπ. Και η σύνδεση αυτής της αόριστης αντικειμενικής υπόστασης με γενικές και αόριστες έννοιες όπως είναι η εθνική άμυνα που δεν μπορούν, και λοιπά, δεν μπορούν παρά να μας προκαλούν μεγάλη επιφυλακτικότητα. Είναι επίκαιρη άλλωστε η συζήτηση για το πώς αξιοποιούνται κατά το δοκούν έννοιες όπως η εθνική ασφάλεια. Όταν, για παράδειγμα, για σας εθνική ασφάλεια είναι να στέλνετε όπλα και να εμπλέκετε τη χώρα μας στους υπεραλιστικούς ανταγωνισμούς, ενώ για όσους διαφωνούν με αυτή σας την πολιτική, προβλέπετε λιδωρία, αν όχι κατηγορία για ελβετικά τυριά. Ενώ με το άρθρο 20 και 21 μακραίνει ο κατάλογος των περιπτώσεων για τις οποίες μπορεί να νομιμοποιηθεί η αστυνομική διείσδυση, η διαδικασία άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου, την ώρα βέβαια που όλο και συχνότερα έρχονται στην επιφάνεια περιπτώσεις που αποδεικνύουν ότι καμιά τέτοια τυπική νομιμοποίηση δεν έχετε ανάγκη, δεν έχει ανάγκη το κράτος σας, αφού τέτοιοι μηχανισμοί λειτουργούσαν και λειτουργούν άψογα όποτε το χρειάζεστε. Σε αυτό όμως που πραγματικά βρίσκεστε όλοι σας εκτεθειμένοι είναι το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου.
Γιατί οι νέες προσαρμογές στις διατάξεις που αφορούν τόσο το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης όσο και το άρθρο 187α περί τρομοκρατίας για την πιστότερη απόδοση των ευρωπαϊκών οδηγιών καταρρύπτουν με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο το κοινό αφήγημα όλων σας για το δίθεν πέπλο προστασίας που εγγυάται για τα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιβεβαιώνουν αντίθετα πλήρως την κριτική που σταθερά ασκεί το ΚΚΕ για τον αντιδραστικό χαρακτήρα αυτού του επωνομαζόμενου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εντάσσεται σε αυτό το γιγάντιο πλέγμα μηχανισμών και καταστολής, που με διάφορα προσχήματα αξιοποιείται για να εξουδετερώνει ό,τι μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο για τα ιερά και τα όσια του ευρωνησιακού κεφαλαίου και να, απ' την άλλη, να περιορίζει ασφικτικά τα λαϊκά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Αυτό το αντιδραστικό περιβάλλον, βέβαια, οικοδομήθηκε βήμα-βήμα με την ενσωμάτωση και άλλων τέτοιων οδηγιών στο ποινικό δίκαιο από όλες τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και με το ΣΥΡΙΖΑ να παίζει προεξάρχοντα ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε άδικο πραγματικά να παραπονιέστε και να στυλιτεύετε την αντιφατική, για να μην πω υποκριτική, στάση κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το ΠΑΣΟΚ κοινά η αλήθεια με συνέπεια υπερασπίζεται το αντιδραστικό ευρωνησιακό πλαίσιο, δεν βρίσκει ούτε μια λέξη να ψελίσει γι' αυτά. Και σήμερα βέβαια δεν μπορεί να παραπονιέστε για τις πράγματι κατάπτυστες αλλαγές που έρχονται, όμως είναι αποτέλεσμα των οδηγιών που κι εσείς οι ίδιοι ενσωματώσατε. Και πράγματι είναι αποκαλυπτικές οι αλλαγές αυτές. Πώς βέβαια να μην είναι, όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ομολογεί, και εσείς βέβαια σπεύδετε να συμμορφωθείτε με αυτό, ότι δεν μπορεί η εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης να εμποδιστεί, ακόμα και αν αυτή παραβιάζει τα θεμελιώδη συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα. Στο όνομα της διευκόλυνσης της κίνησης της ποινικής δίωξης, λοιπόν, πάνε περίπατο ακόμα και τα όποια ατομικά δικαιώματα κατοχυρώνει το αστικό σύνταγμα. Αυτό που έχετε όλοι σας κορώνα, αλλά όταν βέβαια έχετε ανάγκη να προχωρήσετε την καταστολή, τέτοιες ευαισθησίες πάνε περίπατο. Ακόμα πιο επικίνδυνες είναι οι διατάξεις που αφαιρούν μια σειρά από τις περιορισμένες ήδη περιπτώσεις στις οποίες είναι υποχρεωτική απαγόρευση της εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Όπως για παράδειγμα περιπτώσεις κατά τις οποίες κατά το ελληνικό δίκαιο το έγκλημα έχει παραγραφεί ή η ποινή ή η πράξη θεωρείται κατά τον ελληνικό ποινικό νόμο ότι τελέστηκε εξ ολοκλήρου ή εν μέρη στο έδαφος της Ελλάδας κλπ. Με σοβαρότερη από αυτές τις περιπτώσεις που αφαιρείται από την υποχρεωτική απαγόρευση εκτέλεσης, να θεωρούμε αυτή για την περίπτωση στην οποία το ένταλμα έχει εκδοθεί προς σκοπό της δίωξης ή τιμωρίας προσώπου λόγω του φύλου, της φυλής, της θρησκείας, της εθνοτικής καταγωγής, της ηθαγένειας, της γλώσσας, των πολιτικών φρονημάτων, του γενετήσου προσανατολισμού του ή τη δράση του υπέρ της ελευθερίας. Πού είναι, κύριε, η ευαισθησία σας αυτά τα δικαιώματα των ανθρώπων? Εμείς αναρωτιόμαστε ποιες είναι οι περιπτώσεις που μπορεί να γίνει ανεκτή μια τέτοια εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος, όταν για αυτούς τους λόγους έχει εκδοθεί. Όταν, για παράδειγμα, κάποιος διώκεται για το γενετήσιο προσανατολισμό του ή για τα πολιτικά του φρονήματα. Μια τέτοια διάταξη, μάλιστα, είναι ακόμα πιο επικίνδυνη όταν εξ αρχής το ευρωπαϊκό ένταλμα δίνει τη δυνατότητα στη χώρα που ζήτησε την εκτέλεσή του να εκδώσει στη συνέχεια σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτη χώρα χωρίς συγκατάθεση της χώρας που εκτέλεσε το αρχικά το ένταλμα. Καταλαβαίνετε πώς μπορούν τέτοιες διατάξεις να αξιοποιηθούν. Στην ίδια επικίνδυνη ρότα κινούνται και οι αλλαγές στο άρθρο που αφορούν τον εμπλωτισμό του άρθρου 187α, το διατάξεις για την τρομοκρατία. Είναι αξιομνημόνευτο πράγματι το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνεται όλες οι κυβερνήσεις να εμπλουτίζεται με νέες διατάξεις στον τρομονόμο. Είναι ίσως από τα πιο συχνά τροποποιούμενα άρθρα. Διευρύνεται συνεχώς το αξιόπινο για ένα αδίκημα το οποίο πραγματικά είναι λάστιχο και χωράει τα πάντα. Και αυτό δεν είναι αποκοίημα της φαντασίας μας.
είναι ρητά και ξεκάθαρα διατυπωμένο στα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία έχουμε επανειλημμένα αναφερθεί και βέβαια αρνείστε να τα παραδεχτείτε. Στην τρομοκρατία η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάσσει κάθε ριζοσπαστική σκέψη. Είναι ή δεν είναι αληθές ότι σε επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες μπορούν να χαρακτηριστούν ακόμα και διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που μπορούν να αμφισβητούν τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτού του είδους οι εξελίξεις δεν μπορεί παρά να προκαλούν ανησυχίες αν κανείς ανατρέξει στη διεθνή εμπειρία όπου διαχρονικά με το πρόσχημα της απειλής της τρομοκρατίας περνάνε μια σειρά μέτρα που επεκτείνουν την καταστολή και αξιοποιούνται βέβαια καταλλήλως για να ντυθούν με το περίβλημα της αναγκαιότητας η περιστολή λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Ακόμα, το άρθρο 36 κάνει μια πολύ επικίνδυνη διεύρυνση του αξιοπίνου στην παράγραφο 4 του άρθρου 187α, αφού πλέον δεν απαιτείται κάποιος να αποδεικνύεται ότι προκαλεί απόφαση σε άλλον για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση ή τρομοκρατική ενέργεια, όπως τέλος πάντων αυτό κρίνεται, αλλά τώρα αρκεί απλώς να θεωρείται ότι υποκίνησε κάποιον για τη συμμετοχή του, ακόμα και στις περιπτώσεις που αυτός δεν πείθεται. Δηλαδή διευρύνει τη δίωξη σε πολύ προπαρασκευαστικό ακόμα στάδιο. Αντίστοιχα, αλλαγές γίνονται και στην παράγραφο 6 του άρθρου 187, την οποία βέβαια να θυμίσουμε ότι και αυτή πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ εισήγαγε ώστε να τιμωρείται η δημόσια απειλή για την τέλεση της τρομοκρατικής πράξης και τώρα έρχεστε να ενισχύσετε αυτή τη διάταξη για να δημιουργήσετε πραγματικά τις τέλειες συνθήκες να τυλίγεται οποιοδήποτε σε μια κόλλα χαρτί με ανυπόστατες κατηγορίες, αφού πλέον αρκεί αυτή η όποια απειλή να διαμείβεται ακόμα και σε μια ιδιωτική συζήτηση. Δεν μιλά, φεύγει και η δημόσια απειλή, αρκεί και, ξέρω εγώ, και στο καφενείο. Τώρα σοβαρολογεί. Νομίζω ότι το επόμενο στάδιο θα είναι άμα ονειρευτούμε και καμιά τρομοκρατική ενέργεια, να είμαστε επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη. Τέτοιες ρυθμίσεις που διευρύνουν επικίνδυνα τις συμπεριφορές που μπορεί να βαφτίζονται κατά βούληση ως τρομοκρατικές πράξεις, επισύροντας βαρύτατες ποινικές καταδίκες, δεν είναι μια συζήτηση που αφορά κάποιους ειδικούς, νομικούς ή ευαισθητοποιημένους πολίτες. Δυνητικά ο καθένας είναι εκτεθειμένος σε τέτοιες αυθαίρετες κατηγορίες που μπορεί εύκολα να του τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί. Αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στο άρθρο 37, που πραγματικά προβλέπει σε αστραπιαίο χρόνο να κατεβαίνουν από το διαδίκτυο μέχρι και 3 ώρες, λέει, αναρτήσεις που χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές και επικίνδυνες, γιατί είναι χρήσιμο να αναλογιστούμε πόσες περιπτώσεις γνωστών δημοσιογράφων, ανθρώπων της τέχνης, το τελευταίο μονοδιάστημα έχουν μπλοκαριστεί οι σελίδες τους στο YouTube και αλλού με αυτή ακριβώς την αιτιολογία. Ότι έχουν σκοπό να υποκινήσουν τη βία, να ενθαρρύνουν επικίνδυνες παράνομες δραστηριότητες που ενέχουν γεννή σοβαρό κίνδυνο σωματικών βλαβών ή θάνατο. Ξέρετε ότι η πιο πρόσφατη σε σημασμένη τρομοκράτηση ήταν η Σεμίνα Διγενή. Αυτά προς τροφή για σκέψη. Τώρα σε σχέση με τις διατάξεις που αφορούν την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, τις αναβολές κλπ. Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις που κάνετε είναι εύλογες. Σε ένα βαθμό ήταν και αναμενόμενες, γιατί δεν θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή. Θα δημιουργούσαν σοβαρό προβλήματα στην εφαρμογή οι διατάξεις αυτές. Εγώ όμως θέλω να αντιστρέψω ορισμένα από τα ερωτήματα που μας απίφθινε στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής ο κύριος Κότσιρας. Μας ρωτήσατε αν είναι καινοφανείς οι διατάξεις του περιορισμού των αναβολών, αναφερόμενος σε πράγματι αντίστοιχες ρυθμίσεις που υπήρχαν το 19, το 12 κλπ. Εμείς σας καλούμε να απαντήσετε εσείς αυτό το ερώτημα. Αυτές οι ρυθμίσεις μέχρι σήμερα επιτάχυναν στο ελάχιστο το ρυθμό απόδοσης της δικαιοσύνης. Βοήθησαν να ελαφρυνθούν τα πινάκια, βοήθησαν να προχωρήσουν αυτές οι τεράστιες, να μειωθούν οι τεράστιες καθυστερήσεις στην ποινική δίκη. Ή είναι και αυτές άλλη μια τρύπα στο νερό που τελικά κάθε φορά όπου και όταν εφαρμόζονται το πολύ πολύ να λειτουργήσουν μόνο σε βάρος της ορθής απονομής της δικαιοσύνης ή των υπερασπιστικών δικαιωμάτων είτε των κατηγορουμένων είτε και του θύματος
με αντίστοιχους περιορισμούς που εισάγονται. Γιατί δεν θέλετε να ακούσετε τις προτάσεις που επαναλαμβάνουμε, που αντιμετωπίζουν το βασικό πρόβλημα, και σε αυτές δεν κάνετε ούτε εσείς τίποτα, ούτε βέβαια και κανένας από τις προηγούμενες κυβερνήσεις έκανε. Γιατί η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στις μεγάλες ελλείψεις, στη δραματική υποστελέχωση δικαστικών υπαλλήλων, στους καθυλωμένους, αν θέλετε, μισθούς, στην μη αμοιβή των υπεραριών τους και την αντικοποίηση της εργασίας, που λόγω αυτών θα συνεχίσουν να παραμένουν οι κενές και ακάλυπτες οι ελάχιστες θέσεις που προχειρήσονται, σε ελλείψεις δικαστών, στις τεράστιες ελλείψεις σε αίθουσες, υποδομές, εξοπλισμό, που αν δεν αντιμετωπιστούν πρώτα και κύρια αυτά, όποιο γιατροσόφι και να φέρετε, δεν πρόκειται να γιατρέψει τεράστιους χρόνους απονομής της δικαιοσύνης. Τελειώνοντας και σύντομα, θα αναφερθώ στην εισαγωγή της διάταξης για την εκδικητική πορνογραφία. Θα ψηφίσουμε τη διάταξη. Ως ΚΚΕ είχαμε ταχθεί υπέρ της ποινικοποίησης τέτοιων απεχθών εγκλημάτων που έχουν πραγματικά κίνητρο την απαξίωση της προσωπικότητας κάθε γυναίκας και όχι μόνο, των επιλογών σχετικά με τον σύντροφο και τη ζωή της, όπως και κάθε μορφή, αν θέλετε, βίας και κακοποίησης κατά των γυναικών, των κοριτσιών, που θεωρούμε ότι πρέπει να έχουν αυστηρότατη ποινική αντιμετώπιση, χωρίς ασάφεις εκπτώσεις και παραθυράκια. Διατηρούμε σε κάθε περίπτωση τις επιφυλάξεις για τον τρόπο που διατυπώνεται το άρθρο, και γιατί και ενδεχομένως η διατύπωση της πρώτης παραγράφου να μπορεί να ερμηνευτεί ότι αφορά, που αναφέρει την κοινοποίηση σε οποιονδήποτε, ότι αφορά περιπτώσεις κοινοποίησης και σε αόριστο αριθμό αποδεκτών, άρα και στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να υπάγονται σε αυτή την περίπτωση και με ελαφρότατες ποινές αυτά τα πολύ βαριά αδικήματα. Και ταυτόχρονα βέβαια θεωρούμε ότι θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση, στις περιπτώσεις της παραγράφου 3, να λειτουργεί πάντα επιβαρυντικά όταν αυτές είναι σε βάρος ανηλίκου. Και θεωρούμε επίσης αναγκαίο και σε αυτή την περίπτωση, κύριε της κυβέρνησης, να προβλεφθεί ταχύτατα και με κρατική ευθύνη να παίρνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την οριστική διαγραφή του αντίστοιχου υλικού από κάθε σελίδα του διαδικτύου. Δεν έχουμε βέβαια την παραμικρή αυταπάτη ότι όποια αυστηρή ποινική μεταχείριση από μόνη της αρκεί για να εξασφαλίσει την ολόπλευρη προστασία των γυναικών από τέτοια αποκρουστικά εγκλήματα, που φύονται σε αυτό ακριβώς το έδαφος των οικονομικών και κοινωνικών συνθήκων, που διαιωνίζουν την ανισοτιμία της γυναίκας, καλλιεργούν και προβάλλουν σάπιες αξίες της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, τα πρότυπα της επιβολής με κάθε μέσο κλπ. Πόσο μάλλον όταν παραμένει η έλλειψη επιστημονικής, νομικής και κοινωνικής και οικονομικής υποστήριξης των θυμάτων από κρατικές δομές. Κάτι το οποίο επίσης λείπει, κύριε Υπουργή, και θέλουμε με αυτή την ευκαιρία να σας το επισημάνουμε, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να νομοθετηθεί ένα τέτοιο ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων της σκληρότερης από όλες τις μορφές βίας, όλων αυτών των δολοφονηθέντων γυναικών που μας συγκλώνησαν τα τελευταία χρόνια. Γιατί όταν σβήνουν οι μεγάλοι τίτλοι των ειδήσεων, οι οικογένειες των θυμάτων, εκτός από τη βίαιη απώλεια, καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα γολγοθά χωρίς καμιά πραγματικά κοινωνική στήριξη. Και κλείνω με αυτό. Χρειάζεται να πάρθει ένα συνολικό πλέγμα μέτρων για την αποκατάσταση των παιδιών που τυχόν μένουν πίσω με παιδοψυχιατρική συνδρομή, οικονομική βοήθεια του αναδόχου για την νομική στήριξη της οικογένειας, την κάλυψη των δαπανών της νομικής εκπροσώπησής τους. Δηλαδή ένα συνολικό πλέγμα μέτρων που σήμερα απουσιάζει και υπάρχει ανάγκη να πάρθει. Και βέβαια η πραγματική ασπίδα προστασίας για κάθε γυναίκα χτίζεται στο συλλογικό αγώνα για να ανατραπεί η γενοσιουργός μορφή βίας, η καπιταλιστική κοινωνία που αναπαράγει αυτούς τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τους δράστες τέρατα και διευκολύνουν τη δράση τους, αφήνοντας τις γυναίκες εκτεθειμένες στην πολύμορφη βία και την ανασφάλεια. Ευχαριστώ.